επιστροφή στην Ελλάδα, εμπειρία η Πορτογαλία όπως και να έχει, είχες ένα ρόλο σε μια ομάδα. Πώς είσαι τώρα, πώς αισθάνεσαι, τι κέρδισες και τι θέλεις να πετύχεις από εδώ και στο εξής. Σίγουρα πάρα πολλές εμπειρίες από το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Γύρισα πιο έτοιμος, πιο δουλεμένος. Έμαθα πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Δουλεύουν άλλη νοοτροπία έχουν εκεί πέρα. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να αλλάζει, έχει αλλάξει νοοτροπία εδώ και τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο top το επίπεδο. Ξεκίνησα με προετοιμασία πολύ καλά τώρα με τον νέο προπονητή. Νέα φιλοσοφία προπονητής. Προθέμα μας περάσει το δικό του τρόπο. Καθημερινά θα γινόμαστε. Θα προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που ζητάει. Θες να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό που λες, άλλη νοοτροπία, άλλη οργάνωση στην καθημερινότητα, δηλαδή τι παραπάνω μπορεί να έχει η ομάδα σου ή τώρα τι βρίσκει ο ΠΑΟΚ όπως το περιγράφεις? Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, πέρσι πήγα εκεί πέρα στη Σετούμπαλ από Β' Εθνική, από την Καλαμαριά. Ίσως γι' αυτό μου φάνηκαν τόσο μεγάλες διαφορές. Τώρα που ήρθα ξανά εδώ στον ΠΑΟΚ, το είπα και πριν ότι έχει αλλάξει επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ πιο επαγγελματικά. Και είναι πολύ καλό αυτό. Η ομάδα ανεβαίνει κατακόρυφα. Πώς έφτασες στην απόφαση να φύγεις πέρυσι το καλοκαίρι? Πώς ένιωθες την πρώτη μέρα που έφυγες και πώς νιώθεις τώρα? Σίγουρα όταν δίνουν όλοι το OK για έναν δανεισμό, ειδικά όταν είναι αυτός ο δανεισμός στο εξωτερικό, δεν θέλει μεγάλη σκέψη να αποφασίσεις. Πήγα εκεί με σκοπό να δουλέψω, να γίνω καλύτερος. Καθημερινά προσπαθούσα να βελτιώσω τις αδυναμίες μου. Πιστεύω πως αποκόμισα πάρα πολλές εμπειρίες. Ήρθα δυνατότερος. Με πείσμα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και τώρα μπορώ να πω ότι νιώθω πολύ πιο έτοιμος από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Πριν καλά σε δούμε στον ΠΑΟΚ, σε είδαμε να φοράς κοδέκα. Πώς νιώθεις τώρα σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια επιλογή όσον αφορά το νούμερο? Ένα νούμερο που είναι λίγο ξεχωριστό, λίγο περίεργο, άλλοι το λένε βαρύ. Σίγουρα έχει μεγάλη ιστορία. Δεν το φόρεσαν λίγοι ποδοσφαιριστές, το φόρεσαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ομάδα. Όταν το πρωτοφόρεσα στην αρχή, όταν μου το έδωσε ο κύριος Δόνης, ήταν μεγάλη χαρά. Αλλά δεν ήξερα την ευθύνη που έχει αυτό το νούμερο. Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια νιώθω πλέον πιο έτοιμος. Και θα δουλέψω και θα δουλεύω καθημερινά με το κεφάλι κάτω, ώστε να έρθει η στιγμή ξανά να το ξαναφορέσω. Δημήτρη, είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά το συμβόλαιό σου δεν είναι μεγάλης διάρκειας από εδώ και πέρα από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Έχεις μπει στη διαδικασία να συζητήσεις, έχεις πάρει κάποια μηνύματα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Ποια είναι η πρόθεσή σου? Γιατί αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικές εβδομάδες είχε πει ότι θέλω ο ΠΑΟΚ να μου δείξει ότι με θέλει, ότι θέλει να μείνω. Σίγουρα χρειάζεται να δείξει ο ΠΑΟΚ ότι με θέλει, ότι είμαι σημαντικός για την ομάδα. Δεν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Είμαι εδώ πέρα, έχω άλλους 6 μήνες. Καθημερινά, όπως είπα και πριν, δουλεύω όσο πιο πολύ μπορώ να βελτιώνομαι εγώ προσωπικά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα από όλα όσα είδες, από όσα συζητάς με τα παιδιά, τους συμπαίκτες σου, τι δεν πήγε καλά πέρυσι? Εσύ που ήσουν λίγο απ' έξω, ίσως και τα έβλεπες χώριγε πιο καθαρά. Αυτή η ομάδα έχει μεγάλη πίεση και από τον κόσμο και γενικά σαν ιστορία έχει πολύ μεγάλη πίεση. Σίγουρα τα παιδιά από τη στιγμή που άρχισαν τα κακά αποτελέσματα φάνηκε σε όλο τον κόσμο ότι τους έπεσε η ψυχολογία, ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ποδόσφαιρο, να έχει ψυχολογία. Τη χάσαν τα παιδιά, προσπαθήσανε, δυστυχώς δεν καταφέρανε να ξανααποκτήσουν αυτή την ψυχολογία που τους έλειπε. Δεν ξεκουράσαν και πολύ τώρα, αλλά από ό,τι βλέπω είναι όλοι πιο πεισμωμένοι τώρα, πιο έτοιμοι, δείχνουν πιο πολύ θέληση, πιο πολύ πάθος όλοι τις προπονήσεις να γυρίσουν όλο αυτό το στοιχείο το οποίο τους έλειπε πέρσι. Και ελπίζω να το καταφέρουν. Η ομάδα πόσο τι ρόλο είχες?
Δηλαδή, ήσουν αδεύτερος φόρ, ήσουν χαφ, ήσουν... Το πρώτο εξάμεινο με τον κύριο Πασχέτζα με χρησιμοποιούσε πιο πολύ πίσω από τον center four, σαν δεκάρι ή σαν οχτάρι στο 4-3-3. Και στο δεύτερο εξάμεινο με το που έφυγε και ήρθε ο άλλος προπονητής, ο Ριμπέιρο, που με χρησιμοποιήσε και πιο πολύ, με χρησιμοποιούσε πιο πολύ σαν extreme, αριστερό και δεξίο, αλλά και σαν δεκάρι. Ήταν μια ομάδα που είχε ανοιχτό γήπεδο μπροστά της, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ήταν, ήμασταν εμείς που κάναμε την άμυνα και είχαμε τις άμυνες ανοιχτές. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από το προπονητή και τι είναι αυτό που ζητάει από εσάς, τι ποδόσφαιρο να περιμένουμε να παίζει ο ΠΑΟΚ φέτος? Ναι, αυτό που ζητάει είναι ποδόσφαιρο να έχουμε την κατοχή εμείς, ποδόσφαιρο κατοχής, να δεν θέλουμε να διώχνουμε την μπάλα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να καταφέρουμε να μην φοβόμαστε, να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση όλοι από την άμυνα ως την επίθεση, να εμπιστευόμαστε τους συμπαίκτες μας και να τη δίνουμε την μπάλα και να είμαστε και να έχουμε εμείς την μπάλα. Είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο αυτό. Θέλει να έχουμε να περσάρουμε συνέχεια όταν χαθεί η μπάλα, που και αυτό είναι το πιο σημαντικό από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το transition που λέμε. Και γενικά προσπαθεί να μας περάσει τη φιλοσοφία του και νομίζω ότι είναι φιλοσοφία σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δημήτρη, από χθες το απόγευμα γνωρίζετε ότι αντίπαλός σας ήταν η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμ με το διπλό που έκανε στην Ουαλία. Είναι αντίπαλός σας και ο χρόνος? Γιατί αφενός έχετε να αντιμετωπίσετε μια κροατική ομάδα, άσχετα αν τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Και αφετέρου, διότι το πρώτο μάτς είναι 16 Ιουλίου, με τους αντιπάλους να έχουν δώσει ήδη παιχνίδι. Ναι, σίγουρα δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούμε, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου τη δυναμική αυτής της ομάδας. Αλλά πιστεύω με την ποιότητα που έχει η δικιά μας η ομάδα και με τη φιλοσοφία την κοινωνία του προπονητή να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το στόχο και να προχωρήσουμε φυσικά κι άλλο στη διοργάνωση. Ο στόχος είναι να μπούμε στους ομίλους, έτσι. Συμφωνώ ότι δεν έχει και συζητήσει με τον ΠΑΟΚ ακόμα. Από άλλες ομάδες έχει δεχτεί προτάσεις κλπ. Γιατί έχουμε μπει σε ένα εξάμεινο που επιτρέπεται η διαπραγμάτευση. Όχι, ακόμα δεν έχω κάνει καμιά συζήτηση με καμιά ομάδα. Φυσικά δεν ξέρω άμα έχει συζητήσει ο ατζέντης μου ή άμα έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιες ομάδες. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τίποτα. Βρίσκομαι εδώ στις προπονήσεις, προπονούμε καθημερινά και περιμένω. Μπορείς να μας περιγράψεις τον επόμενο προσωπικό σου στόχο μετά από τα 3-4 πρώτα αυτά χρόνια που καθιερώνεσαι σε υψηλό ανδρικό επίπεδο, ας το πούμε? Εντάξει, ο στόχος κάθε ποδοσφαιριστή είναι να αγωνίζει την ομάδα που βρίσκεται. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από την σκληρή προπόνηση, να καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα που βρίσκεται. Αυτός είναι και ο στόχος μου και ο στόχος κάθε ποδοσφαιριστή, πιστεύω. Σε ποια ομάδα θες να βρίσκεσαι? Στον ΠΑΟΚ. Αρχίζω, όπως είπα και πριν, θέλουν και αυτοί και να μου το δείξουν. Σαφώς η Σετουμπάλ δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, έπαιξε σε ένα καλό πρωτάθλημα όπως είναι το Πορτογαλικό. Παίρνοντας παιχνίδια συμμετοχές με τη Σετουμπάλ, σκέφτηκες κάποια στιγμή γιατί να μην είχα και εγώ την ευκαιρία μου στον ΠΑΟΚ, σε ό,τι αφορά την περσινή χρονιά? Σίγουρα, περάνε πολλές σκέψεις από το μυαλό, αλλά κάθε κομμάτι, κάθε πράγμα που γίνεται στη ζωή το βλέπω σαν θετικό, ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.